Ένταση το μεσημέρι έξω από Λύκειο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν όταν μαθητής αρνήθηκε να κάνει το τεστ αυτοδιάγνωσης για τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο διευθυντής να του απαγορεύσει την είσοδο στο σχολείο. Μπορεί η πλειοψηφία των μαθητών να έχει υποδεχθεί θετικά το μέτρο των self-test, ωστόσο υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Μητέρα ενός παιδιού διαπλεκτίστηκε με διευθυντή σχολείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης επειδή δεν άφηνε το παιδί της να παρακολουθήσει τα μαθήματα χωρίς αρνητικό τεστ. Ο γιος μου είναι 15 χρονών, στην πρώτη ηλικίου. Είναι ένας πολύ καλός μαθητής, επιμελής. Εδώ και τρεις μέρες δεν μπαίνει στο σχολείο. Αρνείται η διεύθυνση του σχολείου να τον βάλει μέσα, γιατί αρνούμε με βάση το νόμο του συντάγματος Α120 το παιδί μου να υποστεί οποιαδήποτε ιατρική εξέταση. Η αστυνομία έφτασε στο σχολείο όταν η μητέρα του μαθητή υπέβαλε μήνυση εναντίον του διευθυντή. Εφόσον με τους νόμους που αυτοί πιστεύουν ότι έχουν, το παιδί μου πρέπει να μείνει έξω από το σχολείο, ζητάω εγγράφως να μου το δηλώσουν. Έχω προβεί σε μηνύσεις κατά του σχολείου και κατά παντός υπευθύνου, λοιπόν, για το ότι το παιδί μου είναι έξω και κινδυνεύει να μείνει από απουσίες. Με την άφηξη των αστυνομικών τα αίματα άναψαν. Ομάδα ατόμων που βρισκόταν στο σημείο για συμπαράσταση στη μητέρα περικύκλωσαν το περιπολικό της αστυνομίας και ζητούσαν από το πλήρωμά του να συλλάβει το λυκειάρχη, παρότι με προφορική εντολή εισαγγελέα δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Η ψυχολογία του παιδιού είναι άθλια. Έχει υποστεί ψυχολογικές διαταραχές για όλο αυτό, γιατί χθες ήμασταν έξω εδώ. Μας έσπρωξαν άλλοι 3-4 καθηγητές, εμένα με το παιδί μου μαζί. Μηνύσεις κατατέθηκαν και από γονείς στο Ρέθυμνο, παρότι το 98% των μαθητών προσήλθε κανονικά στα σχολεία. Επικαλούμενοι ότι το self-test είναι ιατρική πράξη, ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό που έχει ψηφίσει το Υπουργείο Παιδείας, αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Από το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινωθεί ότι οι μαθητές δεν θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο χωρίς αρνητικό τεστ.